Βρίσκει κύριε, χαίρετε. Διαστάσεις παίρνει η υπόθεση του αεροπλάνου αεροπορικής εταιρείας που έφερε τον ψευδεπίγραφο τίτλο PAL Air Macedonian και το οποίο, όπως αποκαλύψαμε στα νέα του αντένα στις 8.30, προσγειώθηκε προχθές στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, μεταφέροντας για επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα το Βούλγαρο Υπουργό κύριο Πένεφ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός δικαιοσύνης κύριος Αθανάσιος Κανελόπουλος έκανε έντονο διάβημα στον πρέσβη της Βουλγαρίας στην Αθήνα και ζήτησε την άμεση παροχή εξηγήσεων από τη βουλγαρική κυβέρνηση. Ο κύριος Κανελόπουλος, σε αποψινή του δήλωση, αναφέρει ότι το αεροσκάφος ανήκει στη βουλγαρική κυβέρνηση και είχε εκμισθωθεί στη Γιουγκοσλαβία. Διπλωματικοί κύκλοι πάντως, λαμβάνοντας υπόψη τις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις και τη θέση της Βουλγαρίας έναντι της Ελλάδος, υποστήριζαν ότι επρόκειτο περί απροσεξίας. Ο Γιώργος Κουσκοτάς, με έγγραφη δήλωσή του, αρνήθηκε χθες τις κατηγορίες που τον βαρύνουν, δεν απάντησε σε καμιά ερώτηση και ζήτησε από τον ανακριτή κύριο Κασοτάκη, που τον επισκέφθηκε στις φυλακές, να λάβει γνώση της δικογραφίας. Το ρεπορτάζ είναι του Ανδρέα Παναγόπουλου. Ο εφέτης ειδικός ανακριτής, κύριος Ιωάννης Κασοτάκης, έφτασε στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα, συνοδευόμενος από τη γραμματέα του εφέτη ανακριτή, κύριο Σκαρλάτου. Ο κύριος Κασοτάκης κατευθύνθηκε στο ημιυπόγειο κελί του πρώην Μεγάλο Τραπεζίτη, αρνούμενος να απαντήσει σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Κύριε ανακριτή, τι θα γίνει? Δεν ξέρω. 15 λεπτά αργότερα έφτασε ο συνήγορος του πρώην Μεγάλο Τραπεζίτη, κύριος Αλέξανδρος Λικουρέζος. Θα τα πούμε σε λίγο. Η γραμματέας του κύριου Κασοτάκη, μετά από περίπου μία ώρα, έβγαλε από τις φυλακές δύο ογκώδεις γραφομηχανές, σημάδι ότι η ανάκριση είχε περαιωθεί. Ο κύριος Κασοτάκης αρνήθηκε να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση, επικαλούμενος το απόρριτο της ανάκρισης. Ο κύριος Λικουρέζος όμως τήρησε την υπόσχεσή του και είπε στους δημοσιογράφους ότι ο Κασοτάκης κατέθεσε μία έγγραφη δήλωση έκτασης μισή σελίδα, με την οποία αρνείται τις κατηγορίες της υπεξαίρεσης και της πλαστογραφίας σαν ουσιαστικά και νομικά αβάσιμες, τονίζοντας ότι δεν συντρέχουν οι αντικειμενικές και οι υποκειμενικές προϋποθέσεις για την συγκρότηση των αδικημάτων αυτών. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο Γιώργος Κουσκοτάς θα δώσει συμπληρωματική κατάθεση στον ανακριτή μόλις ολοκληρώσει την κατάθεσή του στο ειδικό δικαστήριο. Ο Γιώργος Κουσκοτάς κρίθηκε με ομόφωνη απόφαση του εισαγγελέα κ. Διονύση Παΐζη και του ανακριτή κ. Κασοτάκη προφυλακιστέως ως ιδιαίτερα επικίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, για την πρόληψη τέλεσης νέων αδικημάτων και ως ύποπτος φυγής. Ο Κουσκοτάς αναμένεται στην αίθουσα της Ολομέλειας του Αριουπάγου το πρωί της Παρασκευής. Η κλήτευσή του όμως από το ειδικό δικαστήριο υπήρξε αφορμή για τη δημιουργία θορύβου από πλευράς του κυρίου Τσοβόλα. Ο κατηγορούμενος πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε για μία ακόμη φορά επίθεση κατά του πρόεδρου του δικαστηρίου και κατέθεσε προσφυγή επειδή άλλαξε η σειρά των μαρτύρων. Ο πρόεδρος του ειδικού δικαστηρίου, κ. Βασίλης Κόκκινος, απάντησε ότι ο Κουσκοτάς είναι ο βασικός μάρτυρας στην υπόθεση της Τράπεζας Κρήτης και ότι οι αιτιάσεις είναι απαράδεκτες. Το ειδικό δικαστήριο απέρριψε με 12 ψήφους έναντι μιας την προσφυγή του κυρίου Τσοβόλα. Η άλλη δίκη, εκείνη για τις καταθέσεις των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών στην Τράπεζα Κρήτης επί Κουσκοτά, αναβλήθηκε για τις 21 Οκτωβρίου. Η αναβολή αποφασίστηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων λόγω ασθένειας του πρώην διοικητή του ΟΤΕ κ. Θεοφάνη Τόμπρα, ο οποίος είναι κατηγορούμενος στην υπόθεση μαζί με άλλους 9 πρώην διοικητές των ΔΕΚΟ. Τα στελέχη των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κατηγορούνται κυρίως για απιστία σε βαθμό κακουργήματος. Σε εξέλιξη με απρόβλεπτες συνέπειες βρίσκεται η κρίση στους κόλπους της αριστεράς. Η γραμματέας του ΚΚΕ, κυρία Αλέκα Παπαρίγα, σε συνέντευξη που έδωσε το περασμένο 24ωρο στο Ζάπιο, είπε ότι η θέση για διορισμό των ανωτάτων οργάνων του συνασπισμού είναι για το κόμμα της αδιαπραγμάτευτη. Απόψε, η πρόεδρος του συνασπισμού, κυρία Μαρία Δαμανάκη, έδωσε την απάντηση μιλώντας σε ανοιχτή συγκέντρωση στην Πάτρα. Ο συνασπισμός, σύμφωνα με τη διακήρυξή του, είναι αυτοτελής πολιτικός οργανισμός. Έχει αρνηθεί και αρνείται να υποκαταστήσει τα κόμματα που τον απαρτίζουν. Και αυτός ο ενιαίος πολυκομματικός χαρακτήρας του συνασπισμού θα περιφρουρηθεί απολύτως. Αυτό τόνισε με έμφαση, μεταξύ άλλων, η κυρία Μαρία Δαμανάκη στη διάρκεια της ομιλίας της, που μπορεί να χαρακτηριστεί έμεση αλλά σαφής απάντηση στο περιεχόμενο της συνέντευξης της Γενικής Γραμματέας του ΚΚΕ, κυρίας Αλέκας Παπαρίγα. Η κυρία Μαρία Δαμανάκη υπερασπίστηκε ένθερμα το ρόλο του συνασπισμού, μιλώντας με αισιοδοξία και για το μέλλον του. Ο συνασπισμός χρειάζεται όλους και όλοι έχουν ανάγκη το συνασπισμό, τόνισε χαρακτηριστικά και προειδοποίησε προς κάθε κατεύθυνση. Ουδείς σήμερα, φίλες και φίλοι, εκχωρεί τα δικαιώματά του σε ηγεσίες φωτισμένες ημί, πόσο μάλλον όταν δεν έχει λόγο για αυτές. Με απεργιακές κινητοποιήσεις απειλούν με την έναρξη των μεσογειακών αγώνων στις 5 Ιουλίου. Οι εργάτες καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων και το απόγευμα έκαναν κατάληψη της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εργαζόμενοι και αντιδήμαρχοι κατήγγειλαν τον δήμαρχο κύριο Τρίτσι ότι απέκρυψε την επίθεση οπαδών του ΠΑΣΟΚ εναντίον των εργαζόμενων συνεργείου του Δήμου στα κάτω Πετράλωνα στις 21 Μαΐου και ότι δεν τους προστατεύει. Οι συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων διεκόπτωτο συνέχεια με αποτέλεσμα η συζήτηση να διαρκέσει πάνω από 3 ώρες. Εργαζόμενοι που είχαν καταλάβει συμβολικά την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου από τις 7 το απόγευμα διαμαρτύρονταν με φωνές κατά του Δημάρχου. Ο κύριος Τρίτσης, το μόνο που δήλωσε ότι θα γίνουν όλες οι νόμιμες συνέργειες για τον εντοπισμό των ενόχων, προσέδωσε ότι γίνεται κομματική πυροδότηση λόγω της παρουσίας τηλεόρασης. Προσπάθησε δε να αποδυναμώσει τη συζήτηση θέτοντας θέμα για τα οικονομικά του Δήμου Αθηναίων. Αποφασιστική είναι η σημερινή ημέρα για το μέλλον του Ολυμπιακού και της διοίκησής του. Περισσότερα στο ρεπορτάζ του Μιχάλη Τσόχου. Πολλά θα κριθούν για την τύχη του κυρίου Σαλιαρέλη ως Προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός κατά την προγραμματισμένη για σήμερα το πρωί σύσκεψη στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού υπό την Προεδρία της Υφυπουργού Αθλητισμού κυρίας Φάνης Πάλι Πετραλιά και τη συμμετοχή αρμοδίων των Υπουργείων Δικαιοσύνης, Οικονομικών και Εμπορίου σχετικά με το πόρισμα του διαχειριστικού ελέγχου που διενέργησαν οι ελεκτές κύριοι Μπάλιος και Παυλόπουλος στην ΠΑΕ. Να θυμίσουμε ότι οι δύο ελεγκτές χαρακτήρισαν κακή την εικόνα της ΠΑΕ σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές, ενώ ανέφεραν και την ύπαρξη παρατράπεζας, στην οποία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προεξοφλούσε επιταγές με υψηλό επιτόκιο. Το πόρισμα προκάλεσε την αντίδραση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία με χθεσινοβραδινή της ανακοίνωση κάλεσε τους δύο ελεγκτές να δώσουν διευκρινήσεις, ιδιαίτερα στο σημείο που αφορά την ύπαρξη της παρατράπεζας. Η εθνική μας ομάδα του μπάσκετ των ανδρών έχασε το χθεσινό τρίτο φιλικό αγώνα προπόνησης με τη Σοβιετική Ένωση με 99-94. Σοβαρότατος κίνδυνος πάντως για τη μη διεξαγωγή των αγώνων του Ιωβιλέου του μπάσκετ δημιουργείται, καθώς το προσωπικό του σταδίου ειρήνης και φιλίας απειλεί με απεργία, διεκδικώντας την επίλυση οικονομικών του αιτημάτων. Οι Βρετανικές αντιρρήσεις ήταν η αφορμή για να διαφωνήσουν απόψε στο Λουξεμβούργο οι Υπουργοί Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας της ΕΟΚ. Περισσότερα στην ανταπόκριση του Κωστή Βέρου. Οι Υπουργοί Οικονομίας της ΕΟΚ δεν μπόρεσαν να πάρουν σήμερα τελικές αποφάσεις για τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα υνοπνευματώδη ποτά, τα καύσιμα και τα προϊόντα καπνού. Και αυτό λόγω διαφορών απόψεων και κυρίως της αντίρρησης της Αγγλίας να δεχθεί να μεταβιβάσει τα εθνικά της δικαιώματα επί της φορολογίας στην κοινότητα. Υπάρχει μόνο μία καταρχήν συμφωνία για τον κανονικό συντελεστή του ΦΠΑ που θα είναι ίσως ή ανώτερος του 15%. Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί μέχρι και το τέλος του Ιουνίου. Στη συνεδρίαση, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Ευθύμιος Χριστοδούλου, με επιστολή του που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Συμβουλίου Υπουργών, ζήτησε από την Επιτροπή της ΕΟΚ να υλοποιήσει τη δέσμευση που είχε αναλάβει το 1988 και να εντάξει σε 3 κοινοτικά προγράμματα τα νησιά του Αιγαίου. Τα προγράμματα αυτά θα βοηθήσουν την ανάπτυξη των νησιών και παράλληλα θα δώσουν δασμολογικές διευκολύνσεις. Μια ματιά τώρα στη διεθνή επικαιρότητα με τη Μαργαρίτα Κούζα. Στην Κίνα, η αστυνομία περικύκλωσε το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου και την πλατεία Tiananmen για να αποτρέψει τις διαδηλώσεις για την μαύρη επέτειο της καταστολής του φοιτητικού κινήματος στις 3 και 4 Ιουνίου 1989. Πολλοί αστυνομικοί είχαν τοποθετήσει τις ξυφολόγες τους στα τουφέκια. Οι φοιτητές αντέδρασαν υψώνοντας πανό και σπάζοντας αρκετά μπουκάλια, κίνηση συμβολική για αυτούς, καθώς η φράση «μικρό μπουκάλι» στα κινέζικα είναι ομόηχη με το όνομα του κομμουνιστή ηγέτη Ντιενγκ Σιαοπίνγκ. Ένα άλλο όμως γεγονός συνταράσσει αυτές τις ημέρες στην κινέζικη κοινωνία. Το έγκυρο περιοδικό Time γράφει στο τελευταίο τεύχος του ότι η χείρα του Μάο Τσετούγκ αυτοκτόνησε στα τέλη του περασμένου μήνα σε βίλα προαστίου του Πεκίνου όπου εκρατείτο. Με ποταμούς λάβας και σύννεφα στάχτης και καπνού δήλωσε την ενεργοποίησή του το ηφαίστειο Όνζου στην επαρχία Ναγκασάκη της Ιαπωνίας. 20 άτομα τραυματίστηκαν, τουλάχιστον 30 αγνοούνται και χιλιάδες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή. Σύμφωνα με ανεπίσημες αναφορές, ένας αστυνομικός σκοτώθηκε όταν η λάβα κατάπιε το περιπολικό του. Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ και οι πρόεδροι 9 Σοβιετικών Δημοκρατιών συμφώνησαν χθες στη νέα ονομασία της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία θα σημαίνει πλέον Ένωση Κυρίαρχων Σοβιετικών Δημοκρατιών, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. Ο επικεφαλής των συμβούλων του Γκορμπατσόφ, Γιώργης Σαχναζάροφ, δήλωσε πως η απάλληψη του όρου σοσιαλιστικών δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση την εγκατάλειψη των σοσιαλιστικών ιδεοδών. Ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Βιτάουτας Λαντσμπέργκης, δήλωσε πως το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας περικυκλώθηκε αργά χθες από Σοβιετικούς στρατιώτες. Ο Λαντσμπέργκης τόνισε πως η κατάσταση είναι απειλητική και κάλεσε το λαό να προσέλθει στο Κοινοβούλιο. Η σύζυγος του Προέδρου του Λιβάνου, κυρία Μόνα Χράουι, έφτασε το πρωί στην Αθήνα προσκεκλημένη του πρέσβη της χώρας της για ιδιωτική επίσκεψη μιας εβδομάδας. Στην αίθουσα υψηλών προσώπων του Ανατολικού Αερολιμένα, την κυρία Χράουι υποδέχθηκαν πολλοί ξένοι διπλωμάτες. Εκεί ήταν ο ρεπόρτερ του Αντένα Γιάννης Καφάτος.
Μια αγκαλιά λουλούδια από την κόρη του επιτετραμένου του Λιβάνου στην Αθήνα, κ. Γκόσεν, δέχτηκε η σύζυγος του Προέδρου του Λιβάνου, κ. Μόνα Χράουι, μόλις πάτησε στην πίστα του Ανατολικού Αερολιμένα. Τη χειρονομία της μικρής διαδέχτηκε το πρωτόκολλο. Ο πρέσβης του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Γεωργίου, εκ μέρους της κυβερνήσεως, υποδέχτηκε την ξένη επίσημη. Στην αίθουσα VIP του αεροδρομίου, πρέσβης της Συρίας, της Νικαράγουα, της Λιβύης και του Μεξικού με τις σύζυγους τους τίμησαν την άφιξη της κ. Χράουι, η οποία δήλωσε στον Αντένα. Είμαι πολύ ευχαριστημένη που ήρθα στην Αθήνα και γοητευμένη από την υποδοχή που μου επιφυλάχθηκε. Ελπίζω η παραμονή μου στην πόλη σας να είναι το ίδιο καλή όσο και οι άνθρωποι που με υποδέχτηκαν. Η κυρία Χράουι θα μείνει μία εβδομάδα στην Αθήνα και θα έχει επαφές με την ακμάζουσα παροικία των Λιβανέζων. Σήμερα η κυρία Χράουι στις 6 το απόγευμα θα γίνει δεκτή από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Σεραφείμ. Λίγη ώρα αργότερα θα παραβρεθεί σε δεξίωση που θα δοθεί προς τιμήν της από τον Δήμο Αθηναίων και στην οποία θα τιμηθεί με το χρυσό μετάλλιο της πόλης των Αθηνών. Ο Υφυπουργός Προεδρίας, κ. Βύρον Πολύδωρας, τίμησε σήμερα τον επαρχιακό τύπο, εγκαινιάζοντας τη διαρκή έκθεση αρκαδικού τύπου και γορτινιακού βιβλίου. Η διαρκής έκθεση αρκαδικού τύπου και η γορτινιακή βιβλιοθήκη δημιουργήθηκε με δωρεά 1.000 καινούριων τόμων αξίας 2 εκατομμυρίων δραχμών προσφορά του λογοτέχνη Πάικου Νικολαίδη. Στην εκδήλωση επιδόθηκαν τιμητικά διπλώματα σε 15 αρκάδες δημοσιογράφους και εκδότες, οι οποίοι συμβάλλουν στην ενημέρωση και πνευματική ανάπτυξη της Αρκαδίας. Η γορτινία ως έννοια και ως γεωγραφία ακόμη, αλλά κυρίως ως ανθρώπινο δυναμικό, είναι έκφραση πνεύματος ενός υπέροχου, ακατάλυτου, αρχέτυπου, ελληνικού, χριστιανικού, αλλά και προοδευτικού σε όρους εξελίξεως πνεύματος. Ο κύριος Πολύδωρας αναφέρθηκε ακόμη στον ρόλο και στην προσφορά του επαρχιακού τύπου, έκανε μια σύντομη αναφορά στην ιστορία του αρκαδικού τύπου και τέλος είπε ότι σήμερα στον αρκαδικό χώρο εκδίδονται 45 περίπου έντυπα, αριθμός ρεκόρ σε επίπεδο νομού. Στις εκδηλώσεις που πλαισιώνουν το Διεθνές Συνέδριο Εκδοτών Εφημερίδων και Ιδιωτικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, εντάσσεται και η συναυλία που δόθηκε πριν από λίγες ώρες στο Μέγαρο Μουσικής με το Ζορμπά του Μίκη Θεοδωράκη. Παρουσιάστηκε στη συμφωνική του μορφή χωρίς μπαλέτο για πρώτη φορά από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών με διευθυντή τον ίδιο το συνθέτη και τη συμμετοχή μεικτής χοροδίας. Το μπαλέτο Ζορμπάς είναι ένα χορόδραμα που ερευνά τα αισθήματα, τα πάθη και τις αξίες ενός ανθρώπου που γνωρίζει τα πάντα για το μίσος, τη βία και τη ζήλια, αλλά και τη φιλία και την αγάπη. Την έκτακτη αυτή συναυλία παρακολούθησαν ο Υπουργός Προεδρίας κ. Μιλτιάδης Εύερτ, τα Προεδρία της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και της αντίστοιχης Διεθνούς Ένωσης, τα 235 μέλη της, άνθρωποι των γραμμάτων, της τέχνης, καθώς και πλήθος φιλόμουσοι. Βελτίωσε σήμερα τη θέση του το δολάριο στις διεθνείς χρηματαγορές και ανωδική ήταν η πορεία του χρυσού που έκλεισε στο Λονδίνο στα 463 δολάρια η ουγγιά. Στη Νέα Υόρκη πριν από λίγο το δολάριο είχε 139,13 γεν, 1,7465 μάρκα, 5,9215 γαλλικά φράγκα, 1,4898 ελβετικά φράγκα και η στερλίνα 1,6960 δολάρια. Καλώς θα είναι και σήμερα ο καιρός, όπως μας ενημερώνει ο Σπύρος Λινάρδος. Σχεδόν έθριος προβλέπεται και σήμερα ο καιρός στην Αττική, με ασθενείς ανέμους, ήρεμη θάλασσα και το θερμόμετρο να φτάνει στους 28 βαθμούς. Ίδιες θα είναι οι καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη. Λίγα νέφη, ασθενείς άνεμοι και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 15 μέχρι 26 βαθμούς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκαν οι νυχτερινές μας ειδήσεις. Καλή σας νύχτα.
Γεια σας. Μπορεί βέβαια η υπόθεση Κοσκοτά να έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον μεγάλου τμήματος της κοινής γνώμης, αλλά υπάρχει μια υπόθεση εν εξελίξη η οποία σημαδεύει εξίσου ή και σημαντικότερα την πορεία των πολιτικών πραγμάτων στη χώρα μας. Είναι η κατάσταση η οποία διαμορφώνεται στο συνασπισμό και οι προοπτικές της εξέλιξης ή μετεξέλιξης ή ακόμη και διάλυσης του συνασπισμού, για τις οποίες θα μιλήσουμε απόψε με τρία σημαντικά στελέχη του, τα οποία το καθένα εκπροσωπούν και μία από τις συνιστώσεις του συνασπισμού. Είναι ο κύριος Γιάννης Θεωνάς, μέλος του Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, αν δεν κάνω λάθος, της πλειοψηφούσας άποψης. Είναι ο κύριος Θόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου της Ελληνικής Αριστεράς, και ο κύριος Χαράλαμπος Πρωτοπαπάς, πρόεδρος του Κοδισσό. Βεβαίως, έχετε όλοι ακούσει τις σημερινές δηλώσεις κατά τη συνέντευξη τύπου που παρεχώρησε η κυρία Αλέκα Παπαρίγα, οι οποίες δίνουν τουλάχιστον σε εμάς που είμαστε απ' έξω την εικόνα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πόλωση.